Δύσκολες καταστάσεις έζησαν σε ακόμη μια εφημερία στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ γιατροί και νοσηλευτές, όπως άλλωστε συμβαίνει στις περισσότερες εφημερίες όλο το προηγούμενο διάστημα. Το σκηνικό πολέμου καλά κρατεί, με ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης να βρίσκεται στα όρια του. Και σε αυτή την εφημερία οι προσελεύσεις έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ έγιναν και εισαγωγές στο 1 τρίτο των περιπτώσεων. Ήταν περίπου ανάλογη με την προηγούμενη δύσκολη εφημερία, με πολύ κόσμο στον αριθμό προσέλευσης, δηλαδή ήρθαν περίπου 170 ασθενείς. Από αυτούς εισήχθησαν περίπου 55. Φυσικά, λόγω της τεράστιας πίεσης που δέχεται το ΑΧΕΠΑ με ασθενείς που νοσούν από τον κορονοϊό, οι απλές κλίνες αποτελούν πλέον είδος πολυτελείας ή καλύτερα είδος έναν επαρκία, αφού όλες είναι κατηλημμένες, με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική ανάγκη να μεταφερθούν ασθενείς σε άλλο νοσοκομείο της συμπρωτεύουσας. Περίπου οι 10 εξ αυτών πήγαν στο γεννηματάς, γιατί έχουμε πρόβλημα και με την έλλειψη κοινών κλινών, και οι υπόλοιποι στο νοσοκομείο μας μαζί με 19 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται ως ύποπτα περιστατικά και εκ των οποίων κάποιοι εξ αυτών, να μην πω οι μισοί ενδεχομένως και παραπάνω, θα βγουν θετικά. Όσον αφορά τις κλίνες ΜΕΘ, εκεί δυστυχώς το πρόβλημα γιγαντώνεται καθημερινά, καθώς άδειο κρεβάτι δεν υπάρχει ούτε για δείγμα, ενώ αρκετοί ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι σε κοινό θάλαμο, κάτι που αναδεικνύει τη ζωφερή πραγματικότητα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται στις δύο μονάδες εντατικής θεραπείας 21 ασθενείς διασωληνωμένοι, αλλά δυστυχώς έχουμε και 11 ασθενείς διασωληνωμένους σε κοινούς θαλάμους. Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα, οπότε αντιλαμβάνεστε τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν. Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού, ελαίου, αναστολών, εργασίας, συνταξιοδοτήσεων, αποχωρήσεων ή θεμάτων υγείας έχουν κυριολεκτικά αποψηλώσει το ΑΧΕΠΑ από γιατρούς και νοσηλευτές. Ωστόσο, όπως λέει με παράπονο ο πρόεδρος των γιατρών του νοσοκομείου, Αθανάσιος Χιούλης, προσλήψεις ακούνε και προσλήψεις δεν βλέπουνε, γεγονός που τους εξοργίζει, διότι με τις υπάρχουσες συνθήκες δύσκολα θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις τεράστιες ανάγκες. Δεν μας ακούει κανείς, διαμαρτυρόμαστε εντόνως και πληροφορούμαστε για διορισμούς από τηλεοράσεως, αλλά προσωπικό εμείς δεν βλέπουμε. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Αυτό που επισημαίνει ο κύριος Χιούλης είναι ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία απολύτως μέρημνα από πλευράς της κυβέρνησης για άμεση επίλυση των σοβαρών θεμάτων που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με ένα προσωπικό αποδικατισμένο, ταλαιπωρημένο επί διετία, με έλλειψη αδειών, με πολλά προβλήματα, αλλά δυστυχώς μιλάμε σε ότα μη ακόντων. Κοινό αίτημα γιατρών και νοσηλευτών είναι να προσληφθεί ικανός αριθμός υγειονομικών που θα δώσουν ανάσες και στο υπάρχον προσωπικό που παλεύει καθημερινά με νύχια και με δόντια για να ανταπεξέλθει τόσο στα καθήκοντά του όσο και στην σωματική εξάντληση, αλλά θα βοηθήσει το πολύπαθο σύστημα υγείας να βρει επιτέλους τα πατήματά του.